ευλογήσον δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Φυλάτων αυτάς εις τη μακαρία ζωή την παράση φυλάτωτε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Σαν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδη, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς τον δούλο σου, σώτερα να πασώ. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, ήρθε ο ναυφράστος κι εισάσα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε, τας ψυχάς τον δούλο σου. Αιωνία ημνήμη, αιωνία ημνήμη, αιωνία αυτών ημνήμη. Της Εκκλησίας μας. Κύριε Διευθυντά της Μητροπόλεως Κύπρου και της Ιερίας Κύπρου, εκπρόσωπε από τον Πρεσβύτερο Πατέρα Παρασκευά. Κυρία Υπουργέ Εθνικής Άμυνας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχε. Κύριε Βουλευτά Φλόρινας. Κύριε εκπρόσωπε του Δήμου Φλόρινας. Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Κύριε Διευθυντά του Τρίτου Σώματος Στρατού. Κύριε Ταξίαρχε και κύριε Συνταγματάρχε. Κύριε Υποδιοικητή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Αξιωματικοί, υποαξιωματικοί και εθνοφύλακες του Ελληνικού Στρατού. Αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές. Κύριε Χρυσανθακόπουλε, κύριε Πατσίκα, κύριοι κύριοι εκπρόσωποι των συλλόγων, κύριε Πρόεδρε της Κέλης, φίλες και φίλοι. Είναι σήμερα ευκαιρία με το κορυφαίο αυτό γεγονός της τοπικής κοινωνίας να ξαναγυρίσουμε όλοι μας σε μνήμες συγκλονιστικές και ανεπανάληπτες. Να αντλήσουμε πρότυπα και παραδείγματα προσβλέποντας την αφήγηση των αστήρευτων δυνάμεων του ελληνισμού για πρόοδο και ευημερία. Άξιοι επένου οι κάτοικοι της ιστορικής αυτής κοινότητος, γιατί κρατούν τη θυσία των προγόνων τους ως ακριβό φιλαχτό, ως πολύτιμο μάθημα βαθιά μέσα στην καρδιά και στη μνήμη. Η αγάπη για τον τόπο τους είναι αδιαπραγμάτευτη και με οδηγό τις προγονικές αρχές και καταβολές έχουν βάλει ως στόχο να αναδείξουν την ιστορία και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Ομιλία ιστορικό της μάχης από την Ρούντι Χρυσοβαλάντο, τελειόφοιτη της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλόρινας. Ελευθέρια Κέλης,
4 Νοεμβρίου 2018. Πανοξιοδιολότατε, Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, Σεβαστέ Πατέρα, εκπρόσωπε της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Κύριε Διευθυντά της Μητροπόλεως Κύπρου και Τηλυρίας, Πρωτοπρεσβύτερε Πατέρα Παρασκευά, Κυρία Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, Κύριε Βουλευτά, Κύριε Δήμαρχε, Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Κύριε Αντιστράτηγε Διοικητά του Τρίτου Σώματος Στρατού, Κύριε Ταξίαρχη Διοικητά της Ένατης Ταξιαρχίας, Κύριε Ταξίαρχε, Υποδιοικητή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 424 Θεσσαλονίκη, Κύριε Συνταγματάρχη, Αξιωματική και Εθνοφύλακη του Ελληνικού Στρατού, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Αρχές, Κύριε Χρυσανθόπουλε, Κύριε Πατσίκα, Εκπρόσωποι Συλλόγων, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και φίλοι. Αν ανατρέψουμε στην ιστορία, θα διαπιστώσουμε πως όλους τους εθνικούς αγώνες η πατρίδα μας τους έδωσε για ελευθερία, ανεξαρτησία και τη διάσωση της εθνικής μας ταυτότητας. Πολλές οι ημερομηνίες που μένουν πάντα σαν ορόσημο στη θύμησή μας, πως το πνεύμα και η ψυχή των Ελλήνων δεν υποτάσσεται. Μία τέτοια ημερομηνία είναι και η σημερινή για το μικρό μας χωριό. Η μέρα συλλογικής μνήμης, γνώση, τιμής και ευγνωμοσύνης στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους όχι από δυσαλλοδοξία ή εκδικητικό μένος, αλλά από σεβασμό και προσήλωση σε διαχρονικά ιδανικά και αξίες. Αξίες χωρίς τέλος, πανανθρώπινες, οικουμενικές, μα και τόσο βαθιά ελληνικές. Ιερό χρέος, καθήκον, ακλόνητη πίστη στην πατρίδα και προσήλωση σε ιδανικά και οράματα προγραμματικά, 106 χρόνια μετά μας καλούν να αποτείνουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, φόρο τιμής σε όλους αυτούς που υπερασπίστηκαν την εδαφική μας ακαιρεότητα, την πατρίδα μας, σε αυτούς που υπερασπίστηκαν τη θρησκεία μας, την ορθοδοξία και την ελληνική σημαία και να υποκριθούμε σε αυτούς τους μακεδονομάχους που δεν την εγκατέλειψαν. Γονατίζουμε με δέος μπροστά τους και φέρουμε στη μνήμη μας τον άνοιξο αγώνα τους που μετατρέπει σε νίκη γιατί δεν βίλιασαν ποτέ, αλλά όρθωσαν το ανάστημά τους μπροστά στον κατακτητή. Φθινόπωρο του 2012, ο αγώνας για την ελευθερία των Βαλκανικών κρατών σήμανε γενική επιστράτευση. Η Ελλάδα με 120.000 άντρες, η Σερβία με 220.000, η Βουλγαρία με 320.000 και το Μαυροβούνιο με 30.000 ενωμένοι κήρυξαν το πόλεμο κατά της Τουρκίας για να διώξουν από την Ευρώπη τον Ασιάτη Οθωμανό κατακτητή, χωρίς όμως να υπάρχει συμφωνία για τον τρόπο διανομής των απελευθερωμένων εδαφών. Θα ίσχυε η προτεραιότητα καταλήψεως, δηλαδή όποιος προλάβει πρώτος. Σε εμάς τους Έλληνες, η δυσκολότερη αποστολή. Κι όμως, χωριά και πόλη της Μακεδονίας πάνε τα δεσμά και ανασέλουν επιτέλους ελεύθερα. Το στρατιωτικό επιτελείο αναφέρει πως σαν σήμερα έγινε εδώ λίγο παρακάτω μια σημαντική μάχη, ίσως η τελευταία που ήταν και η καθοριστική για την απελευθέρωση του τόπου μας και τις όποιες διεκδικήσεις των γειτονικών λαών και κρατών, και πολύ περισσότερο αυτές των Βουλγάρων. Το αρχηγείο του ελληνικού στρατού ήταν στο χωριό Όστρογο, Άρνησα, Πέλλας, από την 4η Νοεμβρίου του 1912. Στις 6 Νοεμβρίου και ώρα 7.30 το πρωί έρχεται η σειρά μας. Δόθηκε η διαταγή από τον αρχιστράτηγο στην 6η Μεραρχία να προχωρήσει προς Γορνίτσοβο, Πέλα, όπου και έφτασε κατά τις 2.30 το μεσημέρι στα ανατολικά του χωριού, όπου ήταν οχυρωμένοι οι Τούρκοι, όσοι επέμειναν από τη μάχη της Άρνησας, μαζί με ένα τάγμα προερχόμενο από το 6ο σώμα του μοναστηρίου με πλάτη ένα τεράστιο ρέμα που υπάρχει ως σήμερα, το οποίο έχει βαθιά κλίτη απόκρημνες πλαγιές και διασχίζεται μόνο από μία γέφυρα. Η μάχη διεξήχθη εκεί ακριβώς, στη θέση Γραμμάτα, οι Γουρούτσες Μες, σύμφωνα με τους Αυστριακούς χάρτες, 1,5 χιλιόμετρο από εδώ, μοναδικό πέρασμα τότε προς τη Θεσσαλονίκη. Για την κακή τύχη των Τούρκων, εκείνη τη μέρα, εντός του φυλακή της Μεραρχίας, ήταν το θρηλυκό Ευζωνικό Σύνταγμα, του οποίου ο διοικητής συνταγματάρχης Διονύσιος Παπαδόπουλος ήταν ο ορμητικός νικητής των διαλυσών, όπου κυρίευσε μία ολόκληρη πυροβολαρχία και ένα πλήρη ουλαμό πολυβόλου. Ο Παπαδόπουλος διέταξε ένα λόγο Ευζώνων με διοικητή τον έφεδρο υπολοφαγό Καραχρήστο να εκτελέσει κυκλική κίνηση από τα αριστερά της εχθρικής πτέρυγας. Πράγματι, ο γενναιότατος αυτός αξιωματικός κατόρθωσε μετά πολλών δυσχεριών να διαβεί το απόκρινο ρεύμα
και να εγκατασταθεί νοτιοδυτικά του εχθρού. Έλειπε όμως κάτι, και η μάχη φαινόταν πως θα είναι χαμένη. Εκεί ακριβώς έγινε μια μοναδική κίνηση που δεν τη συναντούμε πουθενά στις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού. Στη μάχη πήραν μέρος κάτοικοι του χωριού μας, άνδρες και γυναίκες, με επικεφαλή τον Μακεδονομάχο Παπαπέτρο, οι οποίοι, αψηφώντας το κόστος, εισήλθαν αυτόβουλα στο ιερό θυσιαστήριο με έναν ανεπανάληπτο αθλητισμό και χτύπησαν από τα βορειοανατολικά παράλληλα με τον ελληνικό στρατό του Τούρκους. Το αποτέλεσμα της μάχης υπήρξε καταστροφικό για τον εχθρό. Βλέποντας οι Τούρκοι ότι δέχονται πυρά από παντού, τράπηκαν σε φυγή με μοναδική οδό υποχώρηση στη γέφυρα του ρέματος. Επακόλουθο να επέλθει ο σχισμός πάνω της, όπου δεχόμενη διασταυρωμένα πυρά γέμισε το αίμα με σκοτωμένους στρατιώτες. Αναφέρουν κάτοικοι ότι στο αίμα των Τούρκων κολυμπούσε νεαρό στάβλο. Όσοι κατάφεραν να σωθούν, διέφυγαν προς το χωριό και από εκεί στη Φλόρινα. Ο ταγματάρχης Βελισσαρίου γράφει στη μάχη του Γκορνιτσόβου. Ο εχθρός έπαθε αναλευθεία. Πάνω από 500 νεκροί. Ο αρχιστράτηγος Διάδοχος Κωνσταντίνος συνεχάρισε τον ταγματάρχη διοικητή των Ευζώνων με τη φράση «Πώς τους ετήριξες τους καημένους τους Τούρκους και έκανες τέτοιο μακελιό μόλε Παπαδόπουλε» και γράφει πως τα πτώματα των Τούρκων ήταν στο σύνολό τους χτυπημένα από μεγάλες πέτρες. Πράγμα που μαρτυρεί πως ο αυτοθυσιαστικός αγώνας των κατοίκων έχει μεγαλύτερη αξία αφού έγινε ακόμα και με αυτοσχέδια όπλα. Ο ελληνικός στρατός διανυκτέρευσε στο χωριό μας και την επομένη μπροστά από το πεζικό ξεκίνησε πρωί-πρωί ο υπήλαστος Ιωάννης Άρτης με τη μικρή του δύναμη 160 ανδρών και τις 11 η ώρα το πρωί περίπου έφτασε στη Φλόρινα μέσα σε καταρακτώδη βροχή. Ποια όμως η αξία της μάχης της Κέλης. Είναι γνωστό πως η παράδοση της Φλόρινας δεν έγινε σε πεζοπόρο τμήματο του ελληνικού στρατού. Η παράδοση της πόλεως έγινε από επιτροπή αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη, τον Μουφτή, τον Ραβδίνο και τον Πανάξιο Τέκνο του χωριού μας, Στέγους Αφουντζή, αρχηγό της ελληνικής οργάνωσης αγώνας για την απελευθέρωση της πόλεως, του οποίου η πρωτομή κοσμεί την είσοδο του χωριού μας. Τον υπήλαστο Ιωάννη Άρτη, που εισέρχεται εξ ονόματος του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου και των ελληνικών στρατευμάτων, πρώτων στην πόλη της Φλόρινας. Σε μετέπειτα κουβέντα του αημνήστου Λάζαρου Μέλη με τον στρατηγό πλέον Άρτη, τι θα γινόταν αν η μάχη της Κέλης καθυστερούσε. Ο στρατηγός απάντησε απλά θα είχε θυσιαστεί οριστικά άλλο ένα σημαντικό κέντρο του μακεδονικού ελληνισμού, όπως έγινε με το μοναστήρι, τη Στρολίκα και τον Ελέγχο. Με τη μάχη του Γκορνιτσόβου πετύχαμε την έγκαιρη και έγκυρη μετάβαση του ελληνικού στρατού στην Φλόρινα και τον καθορισμό των βορείων συνόρων μας. Εμείς, ως Κελιώτες, είμαστε περήφανοι διπλά. Γιατί στην καθοριστική αυτή στιγμή, για την πατρίδα μας, υπήρξαν συγχωριανοί μας που διασφάλισαν και αγωνίστηκαν για αυτό που όλοι μας ονομάζουμε γενικό καλό και συμφέρον της πατρίδας. Ο Τέγος Αφουντζής ήταν ο πρώτος που πίεσε και πρωτοστάτησε στις διαπραγματεύσεις με τον κατακτητή για την ανέμακτη παράδοση της πόλης στους Έλληνες, δίνοντας εγγυήσεις πως οι 6.500 Τούρκοι κάτοικοι της πόλης δεν θα πάθουν το παραμικρό. Ταυτόχρονα παρέκαψε τους όποιους ενδιασμούς του Μητροπολίτη Πολύκαρπου να παραδώσουν μία ώρα αρχίτερα την πόλη στον Ιωάννη Άρτη. Αυτό έγινε στις 7 Νοεμβρίου του 1912 και ώρα 2 και 10 το μεσημέρι. Η επίσημη παράδοση έγινε στον αρχιστράτηγο Διάδοχο Κωνσταντίνο στις 8 Νοεμβρίου του 1912, γιατί πλησίαζε επικίνδυνα κοντά η εμπροστοφυλακή του σερβικού στρατού, για την παραπλάνηση του οποίου εφάρμοσε δύο τεχνάσματα. Πρώτον, ύψωσε την ελληνική σημαία στο καμπαναριό της πόλης πριν την είσοδο του ελληνικού στρατού και έστειλε έναν παλαιό μακεδονομάχο, τον Σίμω Ιωαννίδη, με τσίπουρο και μπόλικους μεζέδες να παραπλανήσει για να αργοπορήσουν, όπως και έγινε. Όλα αυτά του τα αναγνώρισε η ελληνική πολιτεία και δια διορισμού τον έκανε πρώτο δήμαρχο της απελευθερωμένης Φλόρινας για πολλά χρόνια. Είμαστε περήφανοι γιατί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι Κελιώτες οι χωριανοί μας, αγέροχοι, θαραλέοι και πεισματάριδες, συμμετείχαν από την αρχή στον καυτό μακεδονικό αγώνα με πολλούς αγωνιστές. Ο Μινάς Τσάλκος, ο Γρηγόριος Αφουντζής, ο Χρήστος Αφουντζής, ο Ρώμας Κωνσταντίνος, ο Ιωάννης Τράικος, ο Κωνσταντίνος Τράικος, ο Παπαπέτρος, ο Σταύρος Τζόγας,
ο Χρήστος Ακουδής, ο Λάζαρος Γέσιος, ο Μέτσης Κωνσταντίνος, η Καλλιόπη Στούμπου του Παντελή, ο Γεώργιος Κύριας του Αθανασίου, ο Χριστόπουλος Κωνσταντίνος του Μιχαήλ, ο Τράικος Κωνσταντίνος, ο Γιώργος Παπάς και τόσοι άλλοι έμαπλοι και άμαχοι εν συνειδήσει αυτοθυσιαστικοί πολέμησαν και υπέστησαν πολλά. Συνέλαβαν όμως στην αφύπνιση του ελληνισμού και στη ματέωση του αφελληνισμού της Μακεδονίας μας. Ήταν πρόδρομοι στη λευτεριά της Μακεδονίας μας. Μιας Μακεδονίας που από ανέκαθεν αποτελούσε το κεντρικό άξονα του ελληνισμού και αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, ο μακεδονικός αγώνας κινητοποίησε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονταν, στον κόσμο, ώστε να επιτευχθεί το μεγάλο όνειρο της επανένωσης της Μακεδονίας με τον υπόλοιπο κορμό της πατρίδας. Φίλες και φίλοι, κι όμως, αυτός ο αγώνας αυτών των προγόνων μας υποτιμήθηκε, παρασιωπήθηκε, λησμονήθηκε όσο κανένας άλλος. Το αποδεικνύουν τα γεγονότα. Γι' αυτό όμως είμαστε εδώ και προσπαθούμε τα τελευταία 11 χρόνια σαν τοπική αρχή να αποκαταστήσουμε την ιστορία μας και να άρουμε τυχόν παραλήψεις των τοπικών αρχών να μην ετοιμούνται και να τιμούν καθώς πρέπει όλους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους σε ένα όραμα ελευθερίας. Μνημονεύουμε σήμερα όλους αυτούς που χάραξαν κόκκινες γραμμές, όχι με μελάνι, με το ίδιο τους το αίμα και τους αγώνες τους. Αυτούς που μας παρέδωσαν μία πατρίδα ελεύθερη, που μας έμαθαν να την αγαπούμε και να εμπιστευόμαστε τον Θεό μας. Αλήθεια, τι έχουμε να τους προσφέρουμε εμείς σήμερα ως δείγμα ευγνωμοσύνης για αυτά που μας προσέφερουν? Τι μας ζητάνε? Δύο πράγματα. Να τους θυμόμαστε και να είμαστε προσιλωμένοι στα ίδια ιδανικά για τα οποία εκείνοι έγραψαν ιστορία. Είτε το θέλουμε είτε όχι, το παρελθόν μας είναι σφιχταγκαλιασμένο με το παρόν και οδηγός του μέλλοντός μας. Η ιστορία μας είναι αυτή που μας οδηγεί στην αυτογνωσία, τον αυτοπροσδιορισμό. Μελετώντας την ιστορία μας, το παρελθόν μας, είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τα ιδανικά και τις παραδόσεις μας. Πράγμα πολύ σπουδαίο για το μέλλον και την πορεία μας ως λαό, ως τοπική κοινωνία. Η αλλίωση της ιστορικής μας μνήμης και η κατευθυνόμενη ιστοριογραφία που οδηγούν σε άλλα μονοπάτια πρέπει από όλους μας να αντιμετωπιστεί με την ανάλογη σοβαρότητα και τον επιστήμονα μέχρι το τελευταίο πολίτη της σκέλης, γιατί όσοι ξεχνούν την ιστορία τους καταδικάζονται να επαναλάβουν τα ίδια τραγικά λάθη που είχαν κάνει παλαιότερα. Σημαντική λοιπόν η σημερινή ημέρα για την κοινότητά μας. Μια μέρα πέρσινη αλλά ταυτόχρονα γιορτινή. 106 χρόνια που μας χωρίζουν από τότε μπορεί να είναι πολλά, αλλά όχι ικανά να μας κάνουν να ξεχάσουμε. Αλήθεια, πώς να ξεχάσεις? Ένα απέραντο εθνικό νεκροταφείο που κρύβει στα σπλάχνα του κορμιά χιλιάδων παλικαριών είναι ο τόπος μας. Και πάνω στα κορμιά αυτά στήθηκαν τα θεμέλια της Ελλάδας. Λόφι και χωράφια γύρω μας, ποτισμένα με το αίμα ηρώων. Έλεγε μία δασκάλα στους μαθητές της πως οι παπαρούνες στο τόπο μας είναι πιο κόκκινες, γιατί παίρνουν το χρώμα τους από το αίμα των παλικαριών και εμείς διστάζουμε να τις κόψουμε από φόβο, μήπως ματώσουν τα χέρια μας, αποτυπώνοντας με μοναδικό τρόπο την πραγματικότητα στην οποία κανείς μας δεν έχει δικαίωμα να παραβλέπει και να την παραχαράσει. Η θυσία των προγόνων μας αποκτά νόημα και αξία μόνο όταν εμείς οι νεότεροι την έχουμε σαν οδηγό. Οι δοκιμασίες που περνάμε μας δίνουν τη δυνατότητα να αποδείξουμε τελικά τι είμαστε ο καθένας και τι μπορούμε να πετύχουμε. Όταν αποφασίσουμε να κρατήσουμε μία στάση και έναν τρόπο ζωής που να ανταποκρίνεται στις ιστορικές προϋποθέσεις του γένους και της φυλής μας. Οι μακεδονομάχοι ήρωες που έπεσαν υπερβομών και εστιών μας ελέγχουν, μας φωνάζουν να μην δεχτούμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο στον οποίο θέλουν να μας πάνε. Μας ζητούν να πάμε αντίθετα στο ρεύμα και να έχουμε αμύωτη την αγάπη μας στην πατρίδα, στη θρησκεία, στην οικογένεια, στους θεσμούς, στα ιερά και στα όσια. Μας θυμίζουν πως το να γυρίζεις και να κοιτάς πίσω δεν είναι οπισθοδρόμηση, αλλά η ασφαλέστερη οδός για την αποφυγή επανάληψης λαθών που οδηγούν στην καταστροφή. Μας ζητούν να ομονοήσουμε, να συνεννοηθούμε επιτέλους πριν είναι πολύ αργά και να δείξουμε ομοψυχία σε έναν δύσκολο και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Η Κέλλη αποτελεί λαμπρό παράδειγμα στο πώς η ελληνική ψυχή όταν ομονοεί κάνει θαύματα.
Ο οργανωμένος ελληνικός στρατός τότε βρήκε εδώ στο πεδίο της μάχης ανθρώπου, άντρες και γυναίκες να πολεμούν στο πλευρό τους ακόμα και με αυτοσχέδια όπλα. Το μήνυμα της ημέρας είναι ένα. Να διατηρήσουμε τη λίμνη, το δικό μας ανθρώπο και να δημιουργήσουμε πολίτες από την καλομαθημένη νέα γενιά μας, έτοιμους για τα υψηλά και ωραία ιδανικά. Να αγκαλιάσουμε την ιστορία και την αλήθεια και να διώξουμε μακριά ό,τι προσπαθεί να μας διασπάσει και να μας διαχωρίσει. Χρόνια πολλά και πάντα ελεύθεροι. Χαιρετισμός από την Υπουργό Άμυνας, κυρία Μαρία Κόλλη. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να αναφερθώ στην ημέρα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, αγαπητέ κύριε Αρχηγέ του Στρατού, πρόσωποι όλων των αρχών, κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή περισσότερο και λιγότερο χαρά να βρίσκομαι στην αθλητική και ιστορική Κέλλη. Το τόπο που πρόσφερε πολλά στην Επανάσταση του 1821 και στο Μακεδονικό Αγώνα. Η Κέλλη τιμάται και θα τιμάται από τους Έλληνες ως ένα από τα λαμπρά παραδείγματα των μεγάλων και ένδοξων αποτελεσμάτων που φέρνουν οι Έλληνες όταν έχουν ομόνοια συστράτευση σε ένα κοινό σκοπό. Οι πατεράδες και οι παππούδες των ανθρώπων που γεννήθηκαν και περπάτησαν σε αυτό τον τόπο, μαζί με εκείνους που ήρθαν από την υπόλοιπη Ελλάδα, βάφτισαν το αίμα τους σε αυτό τον τόπο, για πάντα ελληνικό. Με την αποφασιστικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην απελευθέρωση της Φλόριδας. Χτύπησαν την ελληνική ταυτότητα. Απέδειξαν έτσι ότι η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο είναι η πίστη προς την πατρίδα, προς την Ορθοδοξία, προς τα μεγάλα ιδανικά του ελληνισμού. Με ενεργές προσπάθειες όπως αυτή της Κέλλης, η Μακεδονία έγινε ξανά διάσπαστο τμήμα του εθνικού κορμού, αψηφώντας τα κανόνια, τα όπλα και τους πονηρούς διπλωματικούς ελιγμούς που είχαν άλλα σχέδια. Γιατί ο λαός της Μακεδονίας αντιστέκεται και θα συνεχίσει να αντιστέκεται υπέρ βωμών και εστιών, με ξεκάθαρο φρόνημα, αποτελώντας ζωντανό τμήμα της Ελλάδας, της πανάρχιας και διάκοπης ιστορικής πορείας της. Αυτό δεν μπορούν να το αλλάξουν ούτε οι πιο ισχυροί στρατοί, ούτε οι προσπάθειες κάποιων να παραχαραχθεί η ιστορία. Γι' αυτό βρεθήκαμε σήμερα στην Κέλλη, αποδίδοντάς της τις μέγιστες τιμές. Γιατί η Κέλλη μέσω των άξιων ανθρώπων της, μέσω των οικογενειών που ακμάζουν εδώ και των παιδιών της, που θα συνεχίσουν και αύριο να τιμούν την πατρίδα και όλους τους Έλληνες, παραμένει σύμβολο αποφασιστικότητας και συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πατρίδας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και εμείς από τη δική μας πλευρά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να καταστήσουμε τον Έλληνα ισχυρότερο, για να ενισχύσουμε, να συμπαρασταθούμε και να αναδείξουμε την πορεία του προς το αύριο. Με αυτό το σκοπό ισχυροποιούμε την παρουσία της ελληνικής πολιτείας σε όλα τα σημεία της ελληνικής επικράτειας. Με αυτό το σκοπό παλεύουμε για τη διεθνή ανάδειξη της Μακεδονίας και της Θράκης ως κέντρο ελληνικής ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Με αυτό το στόχο ενισχύουμε το στράτευμα και στεκόμαστε δίπλα στους ένστολους συμπολίτες μας που εγγυούνται και προστατεύουν τα σύνορα και τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών. Με αυτό το στόχο μένουμε ακλόνητοι στον αγώνα, μέχρι να φύγει από τη χώρα μας το σκοτεινό πέπλο της διαπλοκής που τη ζημίωσε και να απελευθερώσουμε οριστικά από τα δεσμά του χρέους και της ανάγκης. Φίλες και φίλοι, οι Έλληνες αναζητούμε την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας, με τα Σκόπια, την Αλβανία, τη Βουλγαρία. Θέλουμε οι συγκρούσεις στα Βαλκάνια να περάσουν οριστικά στο παρελθόν και να επικρατήσει συνεργασία και αλληλεγγύη. Αυτή η συνύπαρξη όμως απαιτεί να μην υπάρχουν άδικοι λυτρωτισμοί, να μην υποκλέπτει κανείς την κατοχυρωμένη και διαφυσβήτα ελληνική ιστορία και πραγματικότητα. Εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό, έλεγε ο εθνικός μας ποιητής ο Διονύσιος Σολωμός. Και η αλήθεια παραμένει για πάντα, κυρίες και κύριοι. Η λέξη Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα και μόνο Ελλάδα.
Παραμένει εθνική μας υποχρέωση να διαφυλάξουμε την ταυτότητα και την ιστορία μας. Παραμένει υποχρέωσή μας επίσης, κάτι που πολλοί θέλουν να διαβάλουν, αλλά δεν θα τους περάσει, να συνεχίσουμε να κατοχυρώνουμε την πολιτιακή σταθερότητα και την αδιάκοπη πορεία της Ελλάδας προς την έξοδο από την οικονομική κρίση. Μπορεί ο δρόμος να παραμένει δύσκολο, όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα όσο είμαστε ενωμένοι. Θα δράσουμε και εμείς με το ίδιο πείσμα. Θα διαφυλάξουμε την ελληνικότητα αυτού του τόπου. Θα δώσουμε στον Έλληνα τη δυνατότητα να διεκδικήσει το μέλλον με τους καλύτερους όρους. Έχοντας ψηλά τη σημαία του ελληνισμού και της ορθοδοξίας και με το παράδειγμα των ηρώων μας, όπως εκείνων που τίμησαν και έδωσαν δόξα σε αυτό το μέρος, την Γέννη θα νικήσουμε πολλές φορές ακόμα. Αποτείουμε το σεβασμό μας σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα και τους ευχαριστούμε για το μεγάλο δώρο που μας πρόσφεραν όταν μας έφεραν ελεύθερους και περήφανους στον τιμημένο αυτό τόπο. Σας ευχαριστώ. Αιωνία του Συνήλου. Εκπρόσωπος Εκκλησίας Κύπρου Μητροπόλεως Κύπρου. Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κέλλη. Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο βουλευτής Φλόρινας κ. Αντωνιάδης. Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κουσές. Η Αντιδήμαρχος Φλόρινας, κυρία Μούση. Εκ μέρους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλόρινα. Εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Υπηρεσίας Φλόρινα. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδων Αξιωματικών Παρατήματος Φλόρινας, κ. Θεοδόρη.
εκ μέρους της λέσχης εφέδρων ενόπλων δυνάμεων. Εκ μέρους της λέσχης ειδικών δυνάμεων. Εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης. Εκπρόσωπος των ΤΕΑ. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αναπαράσταση της Ιστορίας. Εκ μέρους του Φιλοεκπαιδευτικού Συλλόγου Φιλών μας Αριστοτέλη. Εκ μέρους του Δημοτικού Σχολείου Κέρι. Η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Φλόρινας, κυρία Μπόρ. Θέλω να ζήσω σε έναν κόσμο όμορφα και ελληνικό που όλοι να με αγαπάνε και όλου να τους αγαπώ. Να σταματήσουν οι πολέμοι, να ζήσουν όλοι με χαρά και όλα στα χέρια σου να μην πάρουν οι άνθρωποι την άλλη φορά. Σαν τη Μανούλα τη γλυκιά και σαν τη Παναγία, τόσα σημαία σ' αγαπώ και σου έχω γολατρία. Καθώς τα γέρη που φυσά ψηλά σε ξεδιπλώνει, σαν τη γαλάζια θάλασσα είσαι και σαν το χιόνι. Έχεις και ένα χρυσό σταυρό, είσαι γεμάτη χάρη, έχω χαρά να σε κρατώ σημαία με καμάρι. Εκ μέρους του Γυμνασίου Βέλη. Εκ μέρους της Μακεδονικής Ένωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλία. Εκπρόσωπος της Εθνικής Οργάνωσης Μακεδονομάχων Παύλος Ναλάς. Αθάνατοι νεκροί, εκ μέρους της Εθνικής Οργάνωσης Μακεδονομάχων Νομού Φλωρίνης καταθέτουμε το στεφάνι αυτό εις ένδειξη αιώνιας τιμής και ευγνωμοσύνης. Μας προέκυψαν κάποια σύννεφα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα φέρουν βόρες και καταιγίδες και ότι κάποιος καλός άνεμος με τη βοήθεια του Θεού θα το σκορπίσει και θα τα διαλύσει διαπαντός. Προς δόξαν της μίας και μοναδικής Μακεδονίας μας. Μακεδονομάχοι και
Ο κύριος Πατσίκας, ανέδωτος αγώνας για τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία. Σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των Μεσόντων. Ακολουθεί παρέλαση.